Λοιπόν, σα είπαμε πω σήμερα θα παίξουμε μπάλα στο στούντιο του podcast 902 και γι' αυτό έχουμε στην παρέα μα έναν νέο άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε μπάλα με κάποιον παρά μόνο με έναν αθλητή και μάλιστα έναν αθλητή που τον βλέπουμε στα γήπεδα τη Super League κάθε Κυριακή. Και αν αναρωτιέστε τι γυρεύει ένα ποδοσφαιριστή στο στούντιο του podcast το 902, σα λέμε ότι έχουμε κοντά μα τον Νίκο Παπαδόπουλο, τερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολη, ο οποίο κατεβαίνει υποψήφιο βουλευτή με το ΚΚΕ στην Ηλία. Νίκο, καλώ ήρθε. Καλώ σας βρήκα. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που με φιλοξενείτε. Και δική μας χαρά και τιμή. Ε, θα ήθελα να μου πεις να ξεκινήσουμε λίγο με το αθλητικό κομμάτι, το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Τελευταίος αγώνας με τον Ατρόμητο. Ολοκληρώθηκε η σεζόν. Μια εκτίμηση θα ήθελα από σένα για, και για την πορεία της ομάδας αλλά και γενικότερα. Η πορεία μας φέτος, γενικά η απόδοσή μας και η εικόνα της ομάδας γενικότερα δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Ε, δεν, δεν, πα, δεν παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, είχαμε πολλά προβλήματα από την αρχή της σεζόν. Ε, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης για ένα γεγονό ότι για 17η συνεχόμενη χρονιά η ομάδα θα είναι στην ΑΕθνική. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό γιατί βλέπουμε άλλε ομάδε πολύ μεγάλη ιστορία που δεν μπορούν να έρθουν στη, στην πρώτη κατηγορία. Ε, βέβαια. Ε, υπάρχουν ομάδε πάρα πολύ ιστορικέ όπω ο Πανηλιακό, ο Παναχαϊκή. Υπάρχουν. Ε, Καβαλά, υπάρχουν πάρα πολλοί. που τώρα Ντάξει, μάλλον τώρα ανέβηκε μετά από πόσα χρόνια. Δόξα δράμας παλιότερα, ε, ομάδες ομάδε πολύ. Που έχουν εξαφανιστεί. Αστέρα Τρίπολη λοιπόν, 17 χρόνια, 17η χρονιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Πελοπόννησο ε, για 17η σεζόν έχει ένα εκπρόσωπο στην Αθηνική Που είναι και ο τόπο καταγωγή. Ε, βέβαια, βέβαια. Ε, τέλειωσε λοιπόν η σεζόν, η ποδοσφαιρική. Οι αγώνε όμω συνεχίζονται, έτσι. Ε, βέβαια. Οι αγώνε <laughs> δεν σταματάνε γιατί έχουμε μπροστά μα μια Προεκλογική μάχη, την οποία πρέπει να την κερδίσουμε ώστε ο λαό να βγει πιο δυνατό. Και έχει, από ό,τι ξέρω, έχουμε κουβεντιάσει πολύ βαρύ πρόγραμμα, συγκεντρώσει, περιοδίε, πολύ επαφή με τον κόσμο. Θα ήθελα με αφορμή αυτό να μα φέρει λίγο έτσι μια μυρωδιά, στο πούμε από την Πελοπόννη, από την Ηλία, που είναι και η εκλογική σου περιφέρεια, από όλη αυτή την επαφή με τον κόσμο. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ αισιόδοξα, ειδικά μετά από την νίκη τη πανσπουδαστική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ειδικά από τη νεολαία. Τα μηνύματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Το να βλέπει δηλαδή νέου ανθρώπου να βγαίνουν μπροστά, να διεκδικούν και να μην σκύγουν το κεφάλι, είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει αισιοδοξία και οφείλει να παλέψει για αυτά τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Μιλάμε τώρα για περιοχέ τι οποίε εσύ επισκέπτεσαι. Μιλά με κόσμο, με εργαζόμενου, με επαγγελματίε, με αγρότε, με νέου. Ε, αυτό το, ε, το στίγμα, πούμε, όλη επαφή κάποια πράγματα που ακού. Τι σου λένε οι συζητήσει που κάνει. Έτσι, λίγο μια, μια, εικόνα για να μπορούμε να δούμε τι, τι ακριβώ συμβαίνει. Θα το πάω πρώτα σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια, και μετά θα το πάω. Γιατί θα πούμε και συνολικά. για του δέκτες σου και για του ποδοσφαιριστέ στη συνέχεια. Ε, σαν ε, στο προσωπικό επίπεδο, είναι κάτι παράξενο γενικά ένα εν ενεργή αθλητή και διποδοσφαιριστής να βγαίνει μπροστά και να συμμετέχει στα κοινά. Και ειδικότερα με το κουκουέ, το οποίο όπως ξέρουμε είναι ένα, ένα κόμμα το οποίο στρέφεται κατά στα συμφέροντα που εκπροσωπεί το υπάρχον σύστημα και παλεύει για τα λαϊκά συμφέροντα. Ε, από εκεί και πέρα, ε, γενικότερα στο λαό υπάρχουν, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, τους, στην ηλία ειδικότερα που είναι ένας... Ε, είναι ένας νομός ο οποίος στηρίζεται κατά βάση στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Mm -hmm. Γιατί, γιατί προηγούμενε κυβερνήσει μα έβαλαν στο χρηματιστήριο ενέργεια. Η ενέργεια έχει εκτοξευτεί σαν κόστο. Ε, τα λοιπάσματα έχουν εκτοξευτεί. Η τιμή βέβαια. Ναι. Και με τον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία, ε, όλα αυτά τα πράγματα επιδρούν καταστροφικά για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Οι εργαζόμενοι και αυτοί τραβάνε τα δικά τους βάσανα, οι μισθοί έχουν φτάσει στον πάτο, οι διάφορες κυβερνήσεις τάζουν αυξήσεις μισθών και από την άλλη τους τα παίρνουν. Και ακούμε τώρα μάλιστα υπάρχει μια κατάσχετη παροχολογία, ειδικά τις τελευταίες μέρες ακούσα πίθανα πράγματα, έτσι ενώ είναι δεδομένο το το κοινό πρόγραμμα τη επόμενη μέρα. Δηλαδή, είναι απίστευτη κοροϊδία αυτή που βιώνει ένα κόσμο τώρα παραμονέ των εκλογών. Εννοείται ότι είναι απίστευτη κοροϊδία. Ε, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία βάση και να μας καταλαβαίνει και ένας κόσμος ευρύτερα που ίσως του είναι άγνωστα αυτά τα πράγματα και να γνωρίσει λίγο καλύτερα το Κομμουνιστικό Κόμμα ε, δύο τάξεις διεκδικούν την εξουσία. Η αστική και η εργατική με τους συμμάχους της. Τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, και τα έχουμε δοκιμάσει όλα, έτσι, έχουμε δοκιμάσει από εντό εισαγωγικών αριστερού με ακροδεξιού όλου του συνδυασμού. Έχουμε δοκιμάσει δεξιού, έχουμε δοκιμάσει κεντρώου, τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Όλοι ανεξαρτήτω υπηρέτησαν τα συμφέροντα των λίγων τη αστική τάξη. Τη μειοψηφία του λέω, του 2% δηλαδή. Και το μόνο κόμμα το οποίο στέκεται δίπλα στου εργαζόμενου, στη νεολαία, στου μαθητέ, στου αγρότε στους βιοπαλιστές, γενικότερα στο λαό, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είσαι. Έμπρακτα. Ναι. Αυτό αποδεικνύεται ότι έχουμε φέρει τόσα νομοσχέδια μέσα στη Βουλή, τα οποία δεν έχει ψηφιστεί, δεν έχει στηριχτεί ούτε ένα από τους είναι, υπόλοιπους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Είναι τροπολογίες που έχει καταθέσει το ναι, Κομμουνιστικό ναι. Κόμμα ε, σε σχέδια νόμου και πολλά από αυτά που τάζουν τώρα, να το πούμε έτσι, τα έχουν απορρίψει επί της ουσίας στην πράξη. Τα έχει προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα έχουν απορρίψει. Και ξέρεις, το να νιώθει ο άλλος και να ακούει ότι μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις να του τάζουν ότι ο μισθός του ας πούμε θα φτάσει το 2027 ενδεχομένω στα επίπεδα που ήταν το 2011. Είναι δηλαδή, ε, δεν ξέρω, αυτός ο κόσμος, αν, πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται περισσότερο αυτή, την, αυτή την, την κοροϊδία και το γεγονός ότι πάνε να υποκλέψουν κάποιες ψήφους. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω το κλασικό ερώτημα γιατί υποψήφιο με το ΚΚΕ. Σε μεγάλο βαθμό έχει δώσει εξήγηση, αλλά κάποιο δεν σε έχει ρωτήσει μέσα σε όλη αυτή την επαφή. Δηλαδή, ένα συναθλητή, ένα ποδοσφαιριστή τη ομάδα, ένα συνάδελφό σου, α πούμε. Δεν σου έχει πει ρέσει, Νίκο, γιατί με το Κουκουέ. Κοίταξε να δει. Ε, θέλει να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, να πάμε στο παρελθόν, ότι το Άμε. Κουκουέ είναι το μόνο κόμμα το οποίο ήταν ο βασικός εμμοδότης της, της ε, κορυφαίας πράξης ταξικής πάλι στη χώρα μας. Είναι γεγονός. Ναι, ναι. Να πάμε στα δικά μας. Ποιος παλεύει κατά τον πληστηριασμών. Α, Οι ναι. Βουλευτές, Ποιος είναι δίπλα στον κόσμο. Ναι. Όχι και μπαίνουν μπροστά που φορτώνονται όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη τους. Ποιο Ποιος σωστά. άλλος μπαίνει. Έμπρακτα. Κατά τον πληστηριασμό, είδαμε τον Τζίπρα να λέει που θέλει να που αυτοπροσδιορίζεται σαν αριστερό, να λέει ότι 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι τίποτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να πετάγει το κόσμο στον στο δρόμο. Και εντάξει, η Νέα Δημοκρατία το λέει και ξεκάθαρα ότι εμεί είμαστε υπέρ τη αστική τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο με το προσωπείο τη αριστερά που θέλει να λέγεται, τι κάνει. Εγώ είμαι ένα επαγγελματία αθλητή, ποδοσφαιριστή. Όλη μου τη ζωή κάνω προπόνηση για να κερδίζω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Σωστά, πολύ σωστά, βέβαια. Από αυτή την άποψη, αν το δει, οφείλω να είμαι με του νικητέ, δηλαδή με του κομμουνιστέ. Αυτή θα είναι οι νικητέ στο τέλο. Αυτό, όπω καταλαβαίνετε, μα έβγαλε και πολύ καλή ατάκα <laughs> αυτή <από> τη συνέντευξη. <laughs> και έχουμε αυτά τα δύο κόμματα που εντείνουν εκτό από την παροχολογία, ξέρει, είναι το μαστίγιο και το καρότο, εντείνουν και τα διλήμματα στο λαό και μάλιστα δεν διστάζουν. Ε. Ε, Τι τελευταίε μέρε πραγματικά ήταν και. Ε, Πώ να το πω εσχρό θα το έλεγα, να χαρακτηρίζει, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, να χαρακτηρίζει πρόβατα όσους δεν σε ψηφίσουν, προοδευτικού αριστερού ανθρώπου. Και την ίδια στιγμή να έχει, α πούμε, λέω παράδειγμα, στο ψηφοδέλτιό σου τον Αντώναρο. Το σύστημα στηρίζεται σε δύο πόδια. Στη συνένεση και στη βία. Άρα μέσω της κοροϊδίας προσπαθούν να κάνουν το λαό να συνενέσει. Γιατί τη βία θα τη χρησιμοποιήσουν αν ανα, αναγκαστούν, αλλά δεν την προτιμούν. Προτιμούν τη συνένεση. Ναι. Οπότε γι' αυτό βάζουν και τα ψευτοδιλήμματα που βάζουν, που στην ουσία είναι κοροϊδία. Που έχει στάθει, σε ποια τάξη έχει σταθεί δίπλα ο Τσίπρα, Γιατί κυβέρνησε. Και τώρα λέει πράγματα. Είπε, που Θα, θα κάνει. σχίσω τα μνημόνια. Πριν βγει η πρώτη φορά. Όταν θα βγω, θα σχίσω τα μνημόνια. Και τι έκανε, έφερε το τρίτο, το πιο δυνατό μνημόνιο. Έτσι, το χειρότερο. Ποια τροπολογία μέσα στη Βουλή στήριξε, Ο ΣΥΡΙΖΑ, μία. Που να ψήφισε να είπε ναι, το κουκουέ έχει δίκιο, ψηφίζουμε ναι. την τροπολογία. Θέλω να καταλήξω στο γεγονό ότι ο λαό δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτά τα διλήμματα. Πρέπει να τα απορρίπτει και να σκεφτεί ποιο είναι το συμφέρον του. Mm -hmm. Είναι αυτά τα διλήμματα που του βάζουν όλοι οι άλλοι ή το κουκουέ, που έμπρακτα έχει σταθεί δίπλα στο λαό. Και να αναφέρουμε παρά, παράδειγμα την Κόσκο και την Ιφούτ. E ναι πώ είχαν κατάκτηση αυτοί οι εργαζόμενοι. Ξέρεις, αυτό που λες είναι σημαντικό γιατί τώρα ε, τα μηνύματα που έρχονται γενικώ από έναν κόσμο είναι ακριβώ αυτού του προσανατολισμού. Δηλαδή έχουν τέτοια χαρακτηριστικά. Δηλαδή πια ο κόσμο έχει δει σε όλε τι ε, εκφάνσεις, εκφάνσει, να το πω έτσι, όλη αυτή τη καθημερινότητά του όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ε, έχει δει δίπλα κομμουνιστές ε, βουλευτές, έχει δει δίπλα ε, κομμουνιστές ε, συναδέλφους. Είπε το παράδειγμα τη Κόσκο, το παράδειγμα τη eFood, Είπε για ανθρώπου οι οποίοι του βλέπει να σώζουν το σπίτι του από τον πληστηριάσμο μετά από μεγάλη κινητοποίηση που συμμετέχουν κομμουνιστέ, ε, εργαζόμενοι, ε, βουλευτέ του ΚΚΕ. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε: ε, Μα έσωσε. Ε, Μα έσωσε ο συλλογικό αγώνα. Και αυτό είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, θέλω να σε ρωτήσω τώρα ε, το εξή. Μέσα στην ομάδα σου επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένο πρόγραμμα, γνωστό πρόσωπο, ε, πολύ καλό τερματοφύλακα. Το λέω εγώ αυτό, εν πάση με είσαι και λίγο μετριόφρονο. Ε, όταν ανακοινώνει ότι εγώ κατεβαίνω με το ΚΚΕ. Φαντάζομαι το λε τον προπονητή σου, το μαθαίνουν και οι συμπαίκτε σου. Τι παίζει μετά εκεί, τι, τι αντιδράσει έτσι λίγο, τι, 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 έγινε. Είναι κάτι πρωτόγνωρο η αλήθεια είναι. Ε, δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί Νομίζω. Ε, ναι. Δηλαδή, είναι ενεργία, ενεργία, ενεργία δηλαδή. ποδοσφαιριστή να συμμετέχει τέτοιο επίπεδο στην Super League, σε αυτό το, σε αυτό το επίπεδο. Και πανευρωπαϊκά, νομίζω, δεν έχει. Μην ναι. το ναι, πάω ναι, πακούς, ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. οπότε θέλω να καταλήξω το γεγονό ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα, οπότε γεννάει ερωτήματα. Παραξενεύει το κόσμο, λέει τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα. Ε, και είναι λογικό. Στην αρχή, εντάξει, εμένα, οι συμπαίκτε μου με γνωρίζουν μέσα στα πολιτήρια δηλαδή, εξέφραζα την άποψη υπέρ των κομμουνιστών πάντα, ε, γνώριζαν ότι είμαι κομμουνιστής και με τους Έλληνες δηλαδή που μπορώ να αναπτύξω πιο εύκολα το λόγο μου, Προφανώς. δεν τους έκανε έκπληξη. Αλλά γενικότερα σε προπονητές εκτός ομάδα ε, ομάδας δηλαδή ε, που έχω επαφές και τα λοιπά, τους έκανε εντύπωση και στο φιλαθλοκόσμο κόσμο έκανε μεγάλη εντύπωση. Οπότε ήταν λογικό να μου έρθουν μηνύματα στα social media κυρίως yeah. με ερωτήσεις, με ερωτήματα. Για πες, ε... για πες, Έχει ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και αρνητικά σχόλια, υπάρχουν εντάξει. και πολύ δετικά, τα οποία, εντάξει, οκ, okay, τα απαντάμε όλα. Δεν είναι, okay. Προσπαθούμε να ανοίξουμε και διάλογο, σαν κόμμα γενικότερα, σε όλο, σε όλο το λαό, οπότε ναι, τα απαντάμε και στα αρνητικά σαφώς, σχόλια. Σαφώς. Προσπάθησα να τους δώσω να καταλάβουν ότι αυτό που ζούμε δεν είναι αποκομμένο από εμά. Δηλαδή, εντάξει, okay, εμεί στην Α Εθνική μπορούμε μπορεί να έχουμε κάποια, ένα εισόδημα που να μα επιτρέπει μια πιο άνετη ζωή, αλλά έχουμε και φίλου, έχουμε και οικογένεια, έχουμε και αδέρφια, έχουμε και γνωστού που αυτοί υποφέρουν. Εμεί οι κομμουνιστέ δεν φτάνει να ζούμε εμεί καλά. Θέλουμε και δίπλα μα να ζουν καλά. Για Αυτόν, να είμαστε εμεί είναι... ευτυχισμένοι και ζητούμε, Αυτό είναι, Τώρα το δηλαδή. είναι το ζητούμενο. Οπότε, μην το βλέπουμε μόνο εγωιστικά και στο μικρό κόσμο μα ότι εντάξει, εγώ είμαι καλά. Οπότε προσπάθησαν να τους το βάλουν σε μια βάση να καταλάβουν ότι οφείλουμε και για τα παιδιά μα και για του ίδιου μα αυτού και για όλου όσου γνωρίζουμε και γενικότερα να παλέψουμε. Να παλέψουμε για έναν κόσμο καλύτερο, πιο δίκαιο, ο οποίο δεν θα στηρίζεται στο κέρδο όπω στηρίζεται το καπιταλιστικό σύστημα. Θα στηρίζεται στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Mm. Που με την τεράστια αύξηση τη τεχνολογία που υπάρχει σήμερα μπορούν, έχουμε τεράστιε δυνατότητε σαν, σαν ανθρωπότητα. Μπορούμε δηλαδή να μειώσουμε το χρόνο εργασία μα και να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώ θα απολαύσουμε τη ζωή. Που, αν κάτσει και αναλύσει την ζωή, γιατί μία φορά ζει, δεν ζει 15, πρέπει να απολαύσει τη ζωή. Δηλαδή, ναι. εγώ δεν ξέρω έναν άνθρωπο στο, στον κύκλο μου που να ξέρει πώ είναι ευτυχισμένη η ζωή μέσα σε αυτό το σύστημα. Ναι, ναι. Μόνο στιγμέ ζούμε. Συμπέκτε σου έχει πείσει για τα δικά σου πιστεύω. <laughs> Κοιτάξτε, <εξάνες>. κατά κύριο <laughs> λόγο εμείς έχουμε Ισπανούς και ξενόγλωσσες, οπότε τάξη. είναι λίγο πιο δύσκολο να, είναι πιο δύσκολο, ναι. να αναπτύξεις το λόγο σου <laughs> στα αγγλικά ε, που είναι η δεύτερη γλώσσα που γνωρίζω. Ε, με τους Έλληνες που μπορούμε πιο εύκολα να μιλήσουμε, εννοείται ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία αρχίζουν και καταλαβαίνουν mm -hmm. πολύ καλύτερα. Μέσα από την πραγματικότητά <laughs> του βιωματικά. Ναι. Τι γίνεται, γιατί ξέρεις ότι το 5% των ποδοσφαιριστών μπορούν να έχουν μια άνετη ζωή. Το 95 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έτσι. Πάρα πολύ δύσκολο. Πού θέλω να καταλήξω ότι πριν φτάσει να είσαι στο 5%, όσοι φτάσουν τέλο πάντων εκεί, περνά τεράστια άγχη. Τεράστια ανασφάλεια, ειδικά άμα είσαι από μια φτωχή οικογένεια όπω είμαι εγώ. Δηλαδή, δεν ξέρει αν θα πετύχει. Στερεί σε πράγματα, θυσιάζει πράγματα, θυσιάζει στιγμέ με του φίλου σου, με την οικογένειά Ο σου. Σωστά. Τα οποία δεν ξέρει αν θα τα πάρει πίσω. Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια. Βέβαια. Οπότε, μέσα από αυτή την πραγματικότητα που ζει. Συνειδητοποιεί πάρα πολλά πράγματα. Εννοείται. Ναι. Οπότε προσπάθησα κι εγώ, για να σου απαντήσω στην ερώτησή σου, ότι προσπάθησα να του βάλω σε πραγματικά γεγονότα κάποιου προβληματισμού, ώστε να καταλάβουν ήδη από πρώτο χέρι τι είναι αυτό που ζούμε. Ε, και πάνω σε αυτό που λες, επειδή σε έχω ακούσει πολλέ φορέ να μιλά για του ποδοσφαιριστές και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά του. Και ξέρει, αυτέ οι συζητήσει δεν είναι πολύ συχνέ. Ε, και επειδή κυρίως τα νέα παιδιά ασχολούνται ως επιτοπλίστων που ασχολούνται με τον αθλητισμό και έχουν φιλοδοξίες από μικρή ηλικία να κάνουν μια καριέρα, έχουν εικόνα μόνο μιας ε, λάμψης να το πω έτσι. Ποια όμως είναι η πραγματικότητα, δηλαδή ε, σε έχω ακούσει να λε ότι οι συνθήκες είναι πολύ άσχημες για τους νέους αθλητές που μπαίνουν μέσα στο χώρο και όχι μόνο, αλλά και για μεγαλύτερους ηλικία ποδοσφαιριστές. Αυτή η λάμψη που αναφέρει είναι σε αυτό το 5% που σου έλεγα πριν. Mm. Μόνο το 5% έχει αυτή τη λάμψη. Το υπόλοιπο 95% πραγματικά υποφέρει. Και μην το πάμε μόνο στον επαγγελματικό αθλητισμό, να πάμε στον ερασιτεχνικό στον αθλητισμό και στι επιπτώσει που έχει αυτή η υποβάθμιση του αθλητισμού γενικότερα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Επί Σοβιετική Ένωση, που ήταν τελείω διαφορετικό το, το σύστημα, εντάξει, με τι όποιε αντιφάσει του και με τα όποια λάθη έγιναν. Ο αθλητισμό ήταν κοινωνικό δικαίωμα. Όταν ανατράπηκε η Σοβιετική Ένωση, μέσα σε 10-15 χρόνια ο μέσο όρο ζωή έπεσε κατά 10 χρόνια. Mm -hmm. Ξέτε, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε, Βέβαια. Μπορούμε να το χαρακτηρίζουμε και γενοκτονία. Μιλάμε για εξαθλίωση. Εξαθλίωση του αθλητισμού που παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτό το πράγμα. Εξαθλίωση τη υγεία και γενικότερα του επίπεδου ζωή. Να επανέλθουμε τώρα στο ερώτημα. Ε, ο αθλητισμός γενικότερα, να μιλήσω για τη χώρα μας, ε, απαξιώνεται πλήρως. Πλήρως. Να πάμε στο σχολείο. Υπάρχει φυσική αγωγή στο σχολείο. Υπάρχουν προσλήψεις γυμναστών στο σχολείο. Mm -hmm. Δεν υπάρχουν. Καθηγητών δηλαδή φυσικής αγωγής δεν υπάρχουν. Ε, υπάρχουν χώροι ώστε ένα παιδί να μπορεί να αθληθεί Είσαι. και να γνωριστεί με το αντικείμενο του αθλητισμού. Υποδομές, ναι, 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 ναι. Στον ερασιτεχνικό αθλητισμό που, σε ποιο νομό γίνονται δωρεάν προληπτικέ εξετάσεις στα παιδιά που θέλουν να μπουν στον αθλητισμό. Πουθενά. Ποιο σωματείο στηρίζεται οικονομικά, ερασιτεχνικό. Τίποτα. Ναι. Αυτό θα έχει τεράστια επίπτωση στην υγεία του λαού. Που έχει ήδη, έχει, αλλά φαίνεται, θα έχει. Αρχίσει, φαίνεται, βέβαια. Θα έχει και μετέπειτα. Τεράστια. Πάμε στον επαγγελματικό αθλητισμό τώρα. Έχω γνωστού ε, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν όχι μόνο να πλούσουν τον νίκη, ε, έχουν βιοποριστικό πρόβλημα πλέον. Μιλάς έχουν... δηλαδή για ποδοσφαιριστές επαγγελματίες. Ε, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Όχι α' εθνικής, β' Super League 2, να σου ναι. το πούμε έτσι. Ξέρω περιπτώσεις οι οποίοι αναγκάζονται, εντάξει αυτό δεν είναι κάτι γνώριμο, το ότι αναγκάζονται και δουλεύουν εκτός ποδοσφαίρου, που ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής αν δουλέψει και άλλη δουλειά καταλαβαίνουμε ότι δεν θα μπορέσει να κάνει αυτό το επάγγελμα. Δεν έχει χρόνο ούτε να ξεκουραστεί ούτε τίποτα. Δηλαδή να κάνει σοβαρά το επάγγελμα του ποδοσφαιριστή. Τέλο πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι, δηλαδή, Υπάρχουν και... τεράστια φαινόμενα που ομάδε δεν πληρώνουν. Δηλαδή, πάει ένα ποδοσφαιριστή στη, στη Super League 2 και λέει. Συμφωνεί με την ομάδα, ξέρω εγώ. Π.χ. τυχαίο το νούμερο, θα πάρει 10.000 ευρώ, 15. Δεν ξέρω, βάλτε όποιο νούμερο θέλετε. <laughs> Πάρα, είναι ελάχιστε περιπτώσει που θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Δεν τηρούνται. Ένα ποδοσφαιριστή τη Super League 2, όταν τελειώσει η σεζόν και δεν έχει ομάδα, είναι ελεύθερο, δεν είναι ασφαλισμένο. Mm -hmm. Αν δηλαδή κατά τη διάρκεια των διακοπών του πάθει κάτι, τελείωσε. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν τα ξέρει, δεν τα ξέρει κόσμος, δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος και κυρίως δεν τα ξέρουν και τα νέα παιδιά και οι οικογένειές τους. Θα ήθελα πηγαίνοντα προς το τέλος αυτής της πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε, πολλά νέα παιδιά και αθλητές θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Έτσι. Και γενικά πολλοί νέοι θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. ποιο μήνυμα θα, θα ήθελες εσύ να τους πεις, τώρα είμαστε μερικές μέρες πλέον πριν από την κάλπη. Τι θα ήθελες να τους πεις, με τι σκέψη να πάνε και να ψηφίσουν και τι να ψηφίσουν εννοείται. Αλλά για να ψηφίσουν αυτό, ποιο πρέπει να είναι το κριτήριό του. Το μήνυμα το έστειλαν οι ίδιοι οι νέοι που έβγαλαν <laughs> την πανεσπουδαστική για δεύτερη χρονιά πρώτη δύναμη. Και για να μην πω τώρα ότι η ΔΑΠ έστειλε 80 χονού να πάνε να ψηφίσουν. Εντάξει, τα είδαμε και αυτά και ήταν ωραία φράση να πούμε την αλήθεια. Αναγνωρίζει και την <laughs> δεν αναγνωρίζει και την νίκη. Ήταν φωτογραφίε εξαιρετικέ. Δεν αναγνωρίζει και την νίκη. Δηλαδή έχουν ξαμοληθεί βουλευτέ και υποψήφοι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία που λένε Όχι, εμεί είμαστε την πρώτη δύναμη. Ε, εντάξει, <laughs> <laughs> είναι συνεχιζόμενο δηλαδή φαινόμενο. Στο, αυτό. Ναι, αλλά να καταλήξουμε και στο συμπέρασμα ότι στον δείχνουν μόνοι του τον αντίπαλό του. Ναι, 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 ναι. Τον αντίπαλό του λένε Αυτήν, όπω έκανε και ο Πλεύρι. Εν μέσω πανδημία. Που, που, λέει ότι. Παιδιά, εδώ την υγεία θα την πληρώσετε. Τι είμαστε εδώ εμεί, Πού ζούμε στον κομμουνισμό, να τον έχετε τζαμπά. Το είπε μόνο του. Έτσι, έτσι ακριβώ. <laughs> Τέλο πάντων, το μήνυμα που θέλω να περάσω εγώ, ιδιαίτερα στου νέου, είναι να μην αφήσουν να του κλέψουν τα όνειρά του. Να μην το επιτρέψουν αυτό. Καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η αύξηση τη τεχνολογία, η ραγδαία εξέλιξη τη τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όφελο τη ζωή του λαού και τη νεολαία. Και όχι για κέρδο των καπιταλιστών. Έτσι. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψει η νέα γενιά. Όπω οι προηγούμενε γενιέ. Πολύ ωραία. Το πολύ ωραία. Ε, να σου ρωτήσω κάτι, γιατί πολλοί κόσμοι αναρωτιέται, εμένα με έχουν ερωτήσει. Έχει ταυτιστεί, εν πάση περιπτώσει, πολλά χρόνια στέρα Τρίπολη. Ηλία, υποψήφιο στην ηλία θα είσαι. Ε, Βέβαια, κατά. εντάξει, εγώ ξέρω ότι γυρίζει όλη την Πελοπόννησο, να πω την αλήθεια, αλλά θα είσαι υποψήφιο στην ηλία. Είσαι από εκεί είναι ναι, η καταγωγή. Ναι. Α, είναι ο τόπο καταγωγή. Η σου. καταγωγή μου είναι από την Ηλία. Η... Και οι δύο μου γονεί είναι από την Αγία Αναηλία. Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, Νίκο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μα. Σου εύχομαι Ήταν... καλή δύναμη, τιμή καλό κουράγιο που με και, μεγά... και δική μα μεγάλη χαρά και τιμή που ήρθε εδώ κοντά μα. Ταξίδεψε για να έρθει να κουβεντιάσουμε λίγε μέρε πριν τι εκλογέ. Τελευταία εβδομάδα ε, αφήνει λίγο το τέρμα. Και μπαίνει εξτρέμ, Τώρα... αρχίζει να τρέχει. Τώρα είμαι επιθετικό, έχω ξαναβάλει γκολ. Τώρα πρέπει ωραία. να σκοράρουμε Έτσι. για το όφελο του λαού. Αυτό οπότε είναι αυτό αυτός είναι ο πιο σημαντικό αγώνα που έχουμε να δώσουμε. Τέλεια, τέλεια. Πέρα ο Χανίκο, ευχαριστώ και πάλι πολύ. Λοιπόν, εμεί έχουμε ένα ραντεβού ακόμα πριν από τι εκλογέ. Το ραντεβού μα είναι, θα είναι την Πέμπτη όπω είναι κάθε ραντεβού. Ε, Εκτάκτο τώρα κάναμε την κουβέντα με τον Νίκο. Θα μα βλέπετε Δευτέρα. Μα παρακολουθείτε Δευτέρα. Το τελευταίο ραντεβού πριν από τις εκλογές θα σας συνιστούσα να μην το χάσετε γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλές εκπλήξεις και θα είναι και το τελικό ρεζουμέ, να το πω έτσι, πριν από την κάλπη. Στο 902.gr και το ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.